Ένα νέο τιρεσία για τις οφειλές στο δημόσιο φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη προσεφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το Υπουργείο Οικονομικών αρχίζει την αποστολή ειδοποιητηρίων στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές. Διαφορετικά θα μπαίνουν στην blacklist που δημιουργείται για τους κακοπληρωτές. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εισόδων ξεκινά την αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών σε όσου χρωστούν στην εφορία περισσότερα από 150.000 ευρώ. Αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι πριν αρχίσουν οι σαρωτικέ κατασχέσει, με στόχο να εισπραχθούν όσο το δυνατό μεγαλύτερα ποσά από συνολικέ οφειλέ ύψου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ προ το Δημόσιο. Έτσι, συγκεκριμένα για όσου χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ το Υπουργείο ετοιμάζει σειρά ειδοποιητηρίων να τους ειδοποιεί για αυτό το θέμα, να, ε, να ρυθμίσουν ή να αποπληρώσουν, διότι διαφορετικά, ε, εκτός της, ε, της άμεσης κατασχέσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, θα, έχουν, ε, και το, ε, θα μπουν και στη λίστα, τη black list τη λεγόμενη, που θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Εσόδων και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα είναι στην ιστοσελίδα, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση το πατρόνιμο, τα, το αρχικό ποσό και τα συνεισπρατώμενα ποσά του οφιλέτη. Λιγότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά όμω κρίνονται ει πράξιμα, καθώ η συντριπτική πλειοψηφία των ληξιπρόθεσμων χρεών αφορά σε πτωχευμένου, ανύπαρκτα αφημοί, πεθαμένου ή ακόμα και φορολογούμενου, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι για φορολογικέ απάντε και υπεξαίρεση. Η λίστα αυτή θα αφορά περίπου 6.000 νομικά πρόσωπα, ΑΕΕ, e, e και κλπ και 14 με 15 χιλιάδες φυσικά πρόσωπα αφού η, η λίστα αυτή έχει γίνει και παλιότερα προσπάθεια να αναρτηθεί αλλά προέκυψε ότι υπήρχαν όπως είπαμε προηγουμένως πολλά αφημοί που δεν είπα, ανύπαρκτα αφημοί, φυλακισμένοι, πεθαμένοι, πτωχευμένες εταιρείες που είναι εις πράξη μας. Στην παρούσα λίστα, που θα αναρτηθεί στο Υπουργείο η λεγόμενη καινούργια blacklist ιτηρεσία, θα έχει ξεκαθαρίσει από αυτό και θα είναι μόνο φυσικά πρόσωπα που μπορεί να εισπραχθούν. Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα την πρώτη μαύρη λίστα, ενώ σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη, ανοίγει και ο δρόμο για τη συνεννόηση των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών με την αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων πριν ξεκινήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων.